Άλλες δουλειές, άλλα επαγγέλματα δεν πρέπει να είναι κρατικοί υπάλληλοι. Λοιπόν, παρόλα αυτά μιλήσατε και από την πρώτη στιγμή αφήσατε να νοηθεί ότι είπα, λοιπόν, ότι θα είναι ασυνήθιστο όμως να αναγγέλλετε μια απεργία και αμέσως εσύ να βγαίνει και να λες η κυβέρνηση ναι, δηλαδή θα τους επιστρατεύσω. Ναι, αλλά δεν είναι μια συνηθισμένη απεργία. Είναι μια απεργία που μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή της οικονομίας της χώρας. Mm-hmm. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα έρθουν 20 εκατομμύρια τουρίστες και δεν θα έχουν κλιματισμό. Δεν θα ξαναπατήσουν. Δεν μπορούν λοιπόν αυτοί να αποφασίζουν για το αν ο περιπτεράς θα πουλήσει κάτι στον τουρίστα ή αν το μουσείο μας θα πουλήσει εισιτήριο. Δεν μπορούν να αποφασίσουν για κάτι τέτοιο. Σας λέω, τα πήραν όλα. Δεν υπάρχει συνδικαλιστικό αίτημα που να μην έχει ικανοποιηθεί. Ωραία. Ισχύει ότι η κυβέρνηση έχει αίτημα τα φύλλα πορείας για επιστράτευση. Κύριε Καμπουράκη, ακούστε. Η ΔΕΗ είναι μια εισηγμένη εταιρεία. Παρ' όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι είναι μια εισηγμένη εταιρεία, δεν δίσταζαν όλοι αυτοί να μπουκάρουν στα διοικητικά τη συμβούλια και να ανατρέπουν αποφάσεις μιας εισηγμένης εταιρείας. Ως εισηγμένη εταιρεία, λοιπόν, η ΔΕΗ έχει πάει στο δικαστήριο. Μάλιστα. Η ίδια η εταιρεία, εάν δει ότι υπάρχει πρόβλημα και μπορεί να καταπέσει το σύστημα, δεν είναι μια συνηθισμένη απεργία. Μάλιστα. Έτσι, η ίδια εταιρεία θα δώσει τα στοιχεία, διότι η εταιρεία από μόνη της δεν μπορεί να το κάνει αυτό, ναι. Αλλά αυτό θα το κρίνει η εταιρεία. Αν η εταιρεία κρίνει ότι το σύστημά της αντέχει, δεν θα χρειαστεί κάτι τέτοιο. Αυτό δεν είναι. Γι' αυτό δεν είπα τη λέξη επιστράτευση και είπα θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον. Εάν η απεργία δεν κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική, τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση? Εντάξει τώρα. Δεν μπορώ να πάω με το εάν. Δυο είναι περιπτώσει. Ή να πάνε και καταχρηστική ή να κάνουν εκεί. Μέχρι στιγμή, ακούστε, επειδή εγώ δεν ταυτίζω όλου του συνδικαλιστέ με τον κύριο Φωτόπουλο και επειδή στη ΔΕΗ υπάρχουν 20 διαφορετικά σωματεία. Μα εδώ δεν είναι συνδικαλιστέ, κύριε Κούλτεψ. Γιατί συνεχώ ναι, είναι συνδικαλιστέ. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει αναδείξει σε κύριο θέμα η αντιπολίτευση και όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ζήτημα της, ναι, ακούστε να δείτε. Της μικρής ΔΕΗ. Ναι, λοιπόν, το ζήτημα της μικρής ΔΕΗ είναι ξεκαθαρισμένο. Θα γίνουν δύο γιατί πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός και αυτή είναι βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ό,τι θα είναι η πρώτη θα είναι και η δεύτερη. Ίδια δικαιώματα, έχουν δοθεί αυτά τα στοιχεία. Δεν διαφωνεί κανείς. Και αν καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ να μαζέψει 120 βουλευτές, ναι, θα υπάρχει θέμα να για εσάς. Κάτι, ακούστε να δείτε. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μαζέψει το κόμμα του. Σε 15 μέρες έχει 8 διαφορετικές ομάδες που τον έχουν αμφισβητήσει. Προσπαθεί λοιπόν να τους εισπυρώσει πάνω στην πλάτη του ελληνικού λαού και στη δημόσια αυτή επιχείρηση, κάνοντας αυτό το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή βάζοντας φυτιλιές, υποδαβλίζοντας κινητοποιήσεις ανεφλόγου, γιατί δεν παθαίνουν τίποτα, όλα είναι διασφαλισμένα. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν, που δεν μπορεί να μαζέψει το κόμμα του, έρχεται τώρα και μας λέει ότι θα μαζέψει τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή ο κύριος Κουβέλης για παράδειγμα, ο οποίος έφυγε και έκανε δικό του κόμμα και πήγε καλά, άλλο την τελευταία ατυχία, θα πάει να μπει ξανά κάτω από τον κύριο Τσίπρα? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δηλαδή είναι γαλοπούλες πριν από τα Χριστούγεννα να σφαγούνε? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα πάει να μπει? Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να είναι ηγέτης στο κόμμα του και θα είναι γίνει ηγέτης όλης της αντιπολίτευσης? Παιδιά, αυτή είναι η πολιτική ανάλυση που κάνουμε? Να σας πω ότι ποια ρίση υπάρχει. Βλέπει ο Ποντικός τη σκιά του στον τοίχο και θα ρει πως είναι λιοντάρι. Λοιπόν, ναι, ο κύριος Τσίπρας ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να ξεπεράσει. Είναι ο ήλιος. Γι' αυτό λέω, όταν είναι ο ήλιος σε θέση τέτοια. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν έχει ένα σοβαρό πρόβλημα σοκοματικό. Κάθε μέρα τον αμφισβητεί και μια ομάδα. Προχτές ήρθε η πλατφόρμα 2010 και προσπαθεί τώρα να συσπυρώσει το κόμμα του και να τους πει: προσέξτε, μην μιλάτε, είμαστε σε πόλεμο, κινδυνεύει η ΔΕΗ, για να τους μαζέψει. Αν τώρα πιστεύετε εσείς ότι θα βρεθούν δυνάμεις πολιτικές που θα θελήσουν με αυτόν τον τρόπο να σώσουν τον κύριο Τσίπρα και να του λύσουν το εσωκομματικό πρόβλημα. Την εμένα η πολιτική μου ανάλυση δεν το λέει. Δεν υπάρχει αίσθηση ότι κινδυνεύει ο κ. Τσίπρας. Η κυβέρνηση υπάρχει αίσθηση ότι κινδυνεύει. Ναι, ναι, καλά. Δεν υπάρχει αίσθηση. Δηλαδή με 8 αμφισβητήσεις σε 15 μέρες και με τον αχώνει μέσα στα κείμενά του. Τι λέει ο κ. Λαφαζάνης, τι λέει η κυρία Μπούρου, τι λέει ο κ. Παπαδημούλης. Αν παρά την ανάλυση σας, ο κ. Τσίπρας μαζέψει 120 υπογραφές. Αν η γιαγιά μου είχε καρούλια, θα ήταν πατίνη. Εάν μαζέψει 120 υπογραφές όπως παλεύει. Για διάφορους λόγους. Η κυβέρνηση, τη συνταγματική επιταγή που λέει να πάμε αμέσως στο δημοψήφισμα, θα την υλοποιήσει. Μα καταρχήν χρειάζονται 180. Όχι, δεν χρειάζεται 180. Ναι. 120 χρειάζονται στην αρχή. Ναι. Μετά από αυτό. Για να συγκληθεί. Τι θα κάνουμε, δεν μπούμε σε διαδικασία, η χώρα κινδυνεύει. Θα το βάλετε δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει. Με το αν εγώ δεν μιλάω και τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει, στην αποκλείω. Πολιτικό θέμα θα έχει. Όχι,
Έχετε εσείς πληροφορίες από συνομιλίες που έχετε κάνει με κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν μπορείτε να συνεχίσετε? Κύριε Καμπουράκη, έχω κοινό νου. Δεν είμαι μόνο κυβερνητική εκπρόσωπος. Ναι. Είμαι δημοσιογράφος και κάνω αναλύσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, η ανάλυση μου λέει ότι κανείς δεν θα πάει κάτω από κάποιον που δεν μπορεί να μαζέψει το δικό του κόμμα. Αν το κάνουν, θα είναι πολιτικό παράδοξο και τότε τα αν σας θα δικαιωθούν. Μισό λεπτό. Επειδή εδώ δεν σας έχουμε ως βουλευτή ούτε ως συνάδελφο. Καλή ήρθατε. Ναι, εντάξει, αλλά και εγώ είμαι άνθρωπος και κάνω ανάλυση. Μπράβο. Μα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Νέα Δημοκρατία έχει έρθει σε οποιοδήποτε είδους συνεννόηση με το ΚΚΕ ή με κάποιο άλλο κόμμα ή με τον κύριο Κουβέλη, με τους ανεξάρτητους, για να βολιδοσκοπήσει αν θα πάνε τον κύριο Τσίπρα να υπογράψει ή όχι? Μα δεν μπορεί τώρα να κάνει. Εννοείται η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, ποιος, δεν ξέρω. Εγώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση. Δεν μπορεί η κυβέρνηση τώρα να καθίσει να κάνει αυτή τη δουλειά. Ελεύθερα κόμματα. Είναι ελεύθερα. Αν παρόλα αυτά μαζέψει τους 120 ο ΣΥΡΙΖΑ παρά τις αναλύσεις της δικιάς σας, θα υπάρξει θέμα για εσάς? Πολιτικό, υπάρχει πολιτικό θέμα ή δεν θα υπάρχει? Γιατί όλοι, μην κοροϊδευόμαστε τώρα, έχουν το μυαλό τους στην προεδρική εκλογή. Μα δεν μπορώ να απαντήσω πάνω σε κάτι που δεν θα συμβεί. Δηλαδή είναι τόσο σίγουρο αυτό? Είναι δυνατόν, δηλαδή? Γιατί θα καταργηθούν όλες... συνάντηση του ΚΚΕ. Μα θα καταργηθούν όλες οι αρχές πολιτικής, σας λέω. Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να μαζέψει το κόμμα του, θα πάνε από κάτω του αρχηγοί πολιτικοί που έχουν κόμματα μέσα στο... Τι να πω δηλαδή? Γιατί πρέπει να πάνε από κάτω του? Ωραία το δηλαδή, βάζετε εσείς για τους αποθαρρύνετε, αλλά γιατί ξέρετε, πρέπει να πάνε από κάτω του? Από πού θα πάνε, από πάνω του? Ο δίπλα του. Σε μια προσπάθεια να κάνουν την πολιτική. Δίπλα του δεν πάνε οι συνιστώσεις του, θα πάνε τα κόμματα? Ναι. Με συγχωρείτε. Δεν μου απαντάτε όμως. Αν τι να σας απαντήσω, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Οι 120, εάν παρόλα αυτά θα υπάρξει πολιτικό θέμα για την κυβέρνηση? Για μας δεν υπάρχει καν πολιτικό θέμα. Διότι δεν υπάρχει ποτέ κανένα πολιτικό θέμα. Το μόνο πολιτικό διότι θέμα που έχουμε... Διότι σας ότι όλοι έχουν το μυαλό τους στην προεδρική εκλογή. Έτσι αθρίζονται, ναι, οι ψήφοι και λένε 180, 120 κλπ. Ο κύριος κλπ. Σταμάτης έκανε μια πολύ σωστή ανάλυση. Είπε δεν το κάνεις για τη ΔΕΗ. Όπως, ας πούμε, δεν το κάνει για τη ΔΕΗ, το κάνει γιατί χρησιμοποιεί ως όχημα τη ΔΕΗ, τους συνδικαλιστές και το λαό για να σωθεί ο ίδιος. Δεν το κάνεις όμως καν, ίσως και γι' αυτό, το κάνεις γιατί θες να κάνεις μια πρόβα, να εγκλωβίσεις δηλαδή βουλευτές και κόμματα εν ώψη της προεκλογικής εκλογής. Και το κάνει, ναι, αλλά αυτό θα οδηγήσει κατά την άποψή μου σε μια ακόμη στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα. Διότι σας είπα και πριν, να μην το λέω πάρα πολλές φορές, άντε να το πω άλλη μία. Ένας αρχηγός ο οποίος δεν μπορεί να μαζέψει το κόμμα του, δεν μπορεί να θεωρεί ότι από κάτω του θα μπουν οι άλλοι αρχηγοί της αντιπολίτευσης. Είναι παράδοξο αν συμβεί αυτό. Ναι. Δηλαδή θα είναι κάτι που δεν θα έχει ξανασυμβεί επί του πλανήτου, το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν μπορεί να συμβεί. Ναι. Τώρα ανεξάρτητα από το. Ξέρω εγώ, θα του παραδώσουν τα κλειδιά του, των κομμάτων τους. Ναι, λοιπόν, ερώτηση. Εκτός από τον κύριο Τσίπρα και εκτός από τους συνδικαλιστές που λέτε εσείς, στην απεργία και ειδικά σε τοπικό επίπεδο συντάσσονται όλοι. Περιφερειάρχες, Μητροπολίτες, μελητήρια, απλός κόσμος, μαγαζάτορες, οι πάντες. Άρα υπάρχει ένα πράγμα στην τοπική κοινωνία το οποίο... Εντάξει, αποτέλεσμα προπαγάνδας όμως. Εμείς έχουμε δώσει όλα τα σημεία από όπου προκύπτει ότι μόνο όφελος μπορεί να προκύψει από αυτό. Τα έχουμε παρόλα αυτά, το ότι όλη η τοπική κοινωνία. Ναι, δεν θέλουν να ακούσουν, αδειών. Γιατί κοιτάξτε, όταν η προπαγάνδα διαρκεί μεγάλο διάστημα, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να την αναστρέψεις. Δηλαδή, τι να τις πεις τώρα τις κοινωνίες, δεν θες και να τις φημίσεις? Μήπως δεν κάνετε καλά την προπαγάνδα? Όχι, αλλά δεν θες. Γιατί κατέληγε, υπενήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης χθες. Ναι. Ότι κάποιοι υπουργοί πρέπει να επικοινωνούν πιο καλά τα θέματα και τα επιχειρήματα. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω, εγώ είμαι κακή σε αυτό. Όχι, εννοούσε ότι πολλοί υπουργοί δεν υποστηρίζουν όπως πρέπει να κάνουν. Αυτό δεν ξέρω. Μα κοιτάξτε, δεν μήπως είναι υποστηρίζουν. Εδώ, εδώ, όχι, δεν λέω. Όχι, άλλο λέω. Δεν είπα ότι το είπε αυτό ο άνθρωπος. Λέω το εξής. Ότι δεν είναι θέμα. Είναι ότι έχεις να μετρήσεις πολλά. Δηλαδή, θα δυσφημίσεις την εταιρεία που θέλεις να την έχεις ψηλά, να αρχίσεις να λες τι γινόταν στις 10, αυτά που πήγα να πω στην αρχή, γι' αυτό είπα να μην μιλήσω. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι αποκλειστικά στο δημόσιο και να δουλεύει σωστά. Είναι αδύνατον. Λένε βέβαια ότι έχει μετοχοποιηθεί. Ναι, αλλά είναι πάλι μία εταιρεία. Έρχεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και σου λέει, κύριε, δεν θέλω μονοπόλια. Δεν θέλω καθετοποιημένες δομές. Είναι αρχή της. Πρέπει να αποφασίσουμε. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή οι ίδιοι αυτοί. Οι τοπικές κοινωνίες που λένε ότι δεν δεχόμαστε. Δέχονται τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν έρχονται μέσω ΕΛΓΑ στους αγρότες για την τηλεθέρμανση. Η Φλόρινα, ας πούμε, έχει πάρει τηλεθέρμανση που είναι στο αμύντεο, εννοώ,
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καλή η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν μας δίνει αυτά, αλλά είναι κακή, κακή όταν λέει δεν θέλω μονοπόλια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά έχει... ο άλλος άλλο το δεν θέλω μονοπόλια, καλό να το ξεπουλάς, να ξεπουλάς. Μα δεν την ξεπουλάς. Την περιουσία σου. Καταρχήν είδατε χθες ότι δόθηκαν οι εξηγήσεις σχετικά και με το τίμημα. Αυτά όλα θα μπουν στο διαγωνισμό. Πότε έγινε ξεπούλημα, δεν κατάλαβα. Δεν την ξεπουλάς. Μέσα στο διαγωνισμό θα υπάρχει το ελάχιστο τίμημα. Και φυσικά ο κ. Μανιάτης αυτά τα εξήγησε. Πόσα λεφτά θα είναι αυτά τα ελάχιστα. Μα αυτό σας λέω τώρα, δεν είμαι εγώ πρόχειρη για αυτή τη δουλειά. Εννοείται ότι είναι προϋπόθεση ότι θα βρεθεί αγοραστής. Μα υπάρχει μεγάλη αμφιβολία. Εννοείται φυσικά. Πάντα όλα αυτά εννοούνται. Όμως δεν μπορείς να πεις ότι εγώ δεν δέχομαι τη βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δεν θέλει μονοπόλιο πουθενά και θέλει απελευθερωμένη ηλεκτρική ενέργεια. Διότι αν το πεις πρέπει να φύγεις. Μάλιστα. Δεν ωραία. Γίνεται. Ή να πληρώνεις πρόστιμα. Αυτά κάθε λέγει το χρόνο. Αυτά λέγει το κουκουέ. Ναι, το κουκουέ λέει. Βέβαια, αφού είσαι στην Ευρώπη αυτή. Δεν είναι με την Ευρώπη, δεν όχι μόνο η μικρή. Ναι. Όλες οι απελευθερωμένες. Λοιπόν. Βέβαια, να πω κάτι. Επειδή έγινε, είδατε, εσύ με κατηγορούσες, Δημήτρη, καιρό τώρα για τη Βραζιλία και τη Βενεζουέλα. Για είδες τη Βενεζουέλα. Ναι, τη Βραζιλία την είδες. Γιατί και για τη Βραζιλία και την Αργεντινή είχε πει ο κύριος Τσίπρας ότι βγήκαν από την κρίση με κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη. Το θυμάσαι, έτσι. Δεν σε κατηγορούσες. Ναι. Μα είναι δυνατόν τώρα να καταλογίζεις τον Τσίπρα ότι λοιπόν, φταίει. Στη Βενεζουέλα, λοιπόν, και για τη Βραζιλία και για την Αργεντινή. Ναι, όχι, πήγε εκεί και μας είπε ότι πήγα να πάρω εμπειρίες. Να πάρει την εμπειρία τώρα που έπεσαν τα κτίρια. Ναι, δεν μου λες. Τώρα πω, που είναι στα πρόθυρα χρεοκοπία σε Αργεντινή, αυτό ο Τσίπρας λέω. Θέει. Ο Τσίπρας, όχι, αλλά ο Τσίπρας είπε από το βήμα της Βουλής: μακάρι να ήμασταν Αργεντινοί, κύριε Πρωθυπουργέ. Σε αυτό είπε, σε αυτό, σε ένα. Σε τι? Δεν υπάρχει, σε τίποτα δεν μπορούμε να είμαστε Αργεντινοί. Σε τι? Λέει για το παράδειγμα της Αργεντινής. Αυτά είναι προσεγγίσεις, οι οποίες δεν μπορεί να προσφέρουν για πολεμική. Παιδί μου, μισό λεπτό. Όχι, δεν κατάλαβες. Η Βενεζουέλα είχε διακοπή ρεύματος προάλλες. Είχε μεγάλη διακοπή, ρεύματος, ήταν η δεύτερη. Μπράβο. Και βγήκε ο Μαδούρο, όμως, τον οποίο ο κύριος Τσίπρας στέλνει χαιρετίσματα και συγχαρητήρια και υποδέχεται την Πολυβαριανή Δημοκρατία, και είπε ότι αυτό το έκαναν κάποιοι συνωμότες που είχε πει, θυμάστε, που είχε πει να πέσει πάνω τους η κατάρα της Μακαραπάνα, διότι. Ναι, λοιπόν. Αυτούς τώρα. Αυτούς τώρα. Βρε, η Κούβα. Έπεσε το κάστρο του Κάστρο στην Κούβα. Ψήφισε επενδυτικό νόμο που απαλλάσσει από τη φορολογία. Μα πώς θα καταφέρετε όλες αυτές τις φοβερές εξελίξεις που πάνε στον κόσμο και τα ρίχνετε στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Διότι είπε, έρχεται... είπε ο Τσίπρας λοιπόν ότι πήγα να πάρω εμπειρίες. Τι σημαίνει αυτό, ότι αν χρεοκοπήσει η Αργεντινή, ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να το έχει προβλέψει. Δεν το ήξερε ότι είχε ήδη χρεοκοπήσει η Αργεντινή και ότι είχε πάει σε κερδοσκοπικά φαντ. Αλλά παλεύει όπως ξέρεις εδώ και 10 χρόνια. Το ήξερε, κοροϊδεύει. Έχω πάθει βέρτικο τώρα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Πάμε πάλι στην Κούβα. Δεν μου λες στην Κούβα, να σας πω μια είδηση για την Κούβα. Οι ταξιτζίδες δεν θα είναι πια κρατικοί υπάλληλοι. Θα πει Βραζιλία, Κούβα, Αργεντινή. Ναι. Και το εμπλουτίζει. Αυτούς θαυμάζουν. Έχει βάλει όλη την Αμερική. Πρέπει να πηγαίνανε στις φοιτίες της Κούβας να δουλέψουν για να πάρουν εμπειρίες. Πώς το λένε, σωστά. Στις ομάδες της αριστεράς στην Ελλάδα. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι οι ταξιτζίδες δεν είναι πλέον κρατικοί υπάλληλοι στην Κούβα. Τους νοικιάζουν, υπονοικιάζουν τα κρατικά αυτοκίνητα και έχουν γίνει αυτοαπασχολούμενοι. Επειδή συζητάμε στην Ελλάδα, ποιος θα είναι κρατικός υπάλληλος και ποιος όχι, και γίνεται το σφασέρι. Σου λέει η Κούβα, κύριε, ταξιτζής, δεν είναι ανάγκη να σε πληρώνει το κράτος. Πάρ το ταξί, δούλεψε το. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ υπέρ των κρατικών ταξί. Όχι, δεν μιλάμε για τα κρατικά ταξί, μιλάμε για τους κρατικούς υπαλλήλους. Δεν ξέρω αν είναι και υπέρ της Κούβας. Δηλαδή, ξέρετε τι λέω. Πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε στην Ελλάδα ό,τι έκανε η Κούβα. Και πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε στην Ελλάδα αυτό που δεν έκανε η Κούβα. Πάμε πάλι πίσω στη ΔΕΗ, σε παρακαλώ. Εάν για κάποιο λόγο δεν υπερβαίνει.